Μετά από 8 ολόκληρες αγωνιστικές, ο Τύρναβος γνώρισε χθες την ήττα με δράστη τον Ιγυνιακό, που έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα που άλωσε φέτος στην έδρα των Κυανέρηθρων. Αυτό που στήχησε στο συγκρότημα του Άγγελου Δικόζη ήταν τα γρήγορα και εύκολα γκολ που δέχτηκε η συνήθως αλάνθαστη άμυνά του από τους Χατζή και Κουτσοσπύρο αντίστοιχα, σε ένα πρώτο ημίχρονο που παρά την μέτρια εμφάνισή τους οι Τυρναβίτες είδαν δύο φορές την μπάλα να χτυπάει στα δοκάρια της εστίας του Τόλιου, αρχικά σε κεφαλιά του Όμο και έπειτα σε σου του Γεωργίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις σημαντικές ευκαιρίες που χάθηκαν στην επανάληψη, επιτρέπει στους γηπεδούχους να αισθάνονται αδικημένοι από το τελικό αποτέλεσμα, καθώς το σύνθημα της αντεπίθεσης είχε δοθεί αρκετά νωρίς, με το όμορφο γκολ του Γεωργίου, ο οποίος μείωσε το σκορ σε 1-2, το οποίο όμως έμελε να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι στον πρώτο ημίχρονο ήμασταν άτυχοι με τα δύο δοκάρια που είχαμε. Πήγαμε στο ημίχρονο, κάναμε δύο αλλαγές, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την εικόνα της ομάδος αλλά και την ροή του παιχνιδιού. Σήμερα εγώ και οι συμπαίκτες μου ίσως κάναμε το χειρότερό μας ξεκίνημα από την αρχή της σεζόν.